Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:05 στην Αμφίκλεια νοτιοανατολικά της Λιβαδιάς. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Κόρινθο, όπου οι καταστηματάρχες βγήκαν έξω από τα καταστήματά τους φανερατομαγμένοι. Σεισμολόγοι αναφέρουν πως το επίκεντρο του συγκεκριμένου σεισμού δεν βρίσκεται επάνω στο ρήγμα της Αταλάντης, ενώ το φαινόμενο παρακολουθείται καθώς οι επόμενες ώρες είναι καθοριστικές. Ο σεισμός ήταν αρκετά μεγάλος, ο κόσμος φοβήθηκε, κατέβηκαμε όλοι για λίγο κάτω με την προϋπόθεση ότι τι θα γίνει μετά, σε λίγο, αν θα γίνει κάποιος άλλος, ισχυρότερος, ναι, μετά σεισμός. Εντάξει, είμαστε λίγο συνηθισμένοι εμείς εδώ στην Κόρινθο, αλλά όσο να είναι, φοβάσαι. Ήμουν πάνω στον πρώτο όροφο, στην πολυκατοικία μας, κουνηθήκαμε λίγο. Βέβαια βγήκαμε προληπτικά έξω, δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι κάτι. Θα μάθουμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ήταν το επίκεντρο του σεισμού και θα εισκάσουμε. Απευχόμεθα το οποιοδήποτε. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε περί τίνης πρόκειται και που είναι το επίκεντρο του σεισμού. Θα περιμένουμε. Είναι η αλήθεια ότι μας θυμήθηκε πάλι ο σεισμός μετά το 81. Βέβαια πρέπει να είναι μακρινός, γιατί εδώ κουνηθήκαμε ελαφρώς. Ωστόσο όμως έχει κλείσει ο κύκλος για την πόλη μας. Από το 81 ανά 27-30 χρόνια μας θυμάται πάλι. Ευελπιστούμε να μην μας θυμηθεί, και μάλιστα στις δύσκολες στιγμές που περνάμε γενικότερα. Ο Θεός να μας φυλάει και να μας προστατεύει.